Το 2015 η Ευρώπη θα καταχωρήσει τα βιβλία της ιστορίας, γιατί όλοι μιλάμε για την ιστορία της, ως τη χρονιά που ήταν μια χρονιά της καταστροφής, μια καταστροφική υποδοχή των προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη, στα εξωτερικά και τα εσωτερικά της σύνορα, που στην πραγματικότητα μιλάμε για 1 εκατομμύριο ανθρώπους οι οποίοι το μοναδικό που δεν δεχτήκαν στην Ευρώπη ήταν την υποδοχή. Για μας η προσφυγική κρίση δεν είναι προσφυγική κρίση. Είναι μια κρίση υποδοχής. Μια κρίση υποδοχής των ανθρώπων και η Ευρώπη με τις δικές της πολιτικές όχι μόνο δεν τους υποδέχτηκε, παράλληλα με τα εμπόδια εξωτερικά, εσωτερικά και την ταλαιπωρία των ανθρώπων στο κομμάτι της υποδοχής, έκανε τη ζωή τους ακόμη και πιο δύσκολη. Τα εμπόδια ήταν πάρα πολλά. Επιτρέψτε μου να πάω από την άλλη πλευρά να καθίσω, να σας παρουσιάσω μερικά πράγματα όσο αφορά ποια είναι η κατάσταση που καταγράφουμε αυτή τη στιγμή ως γιατροί χωρίς σύνορα και ποιες είναι οι προτάσεις που εμείς προτείνουμε για τις λύσεις, εντός εγωικών λύσεις, για αυτούς τους ανθρώπους. Λέω ότι βάλετε ομάδες, γιατί ξεχνάμε ότι πάνω από 50% των ανθρώπων που φτάνουν στην Ευρώπη είναι παιδιά ή γυναίκες. Άνθρωποι οι οποίοι ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι είναι από τη Συρία, από το Αφγανιστάν και από το Ιράκ πάνω από 90%. Άρα μιλάμε για ανθρώπους που ήδη ορίζονται ως πρόσφυγες. Παρ' όλα αυτά, ζήσαμε και το 2015 και το 2016, το ζούμε αυτή τη στιγμή, την ταυτοποίηση των προσφύγων αναεθνικότητα. Δηλαδή, φτάσαμε σε μια Ευρώπη η οποία να λέει ότι είσαι Σύριος, Αφγανός και Ιρακινός, είσαι πρόσφυγες, οπότε δεν είστε πρόσφυγες. Φτάσαμε και πια, που είχαμε ξεχάσει το 2015, να ακούμε και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή τη λέξη παράνομοι μετανάστες. Άρα αυτό ας το θυμηθούμε. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι έρχονται από χώρες που έχουν συγκεντρωμένα την ταλαιπωρία τους. Επειδή μιλάτε το τελευταίο διάστημα για τη Συρία, μπορώ να σας πω ότι και μέσα ομάδα μπορώ να σας περιγράψω το τι συμβαίνει στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Να σας πω ότι στην πολιορκία αυτή τη στιγμή η Συρία είναι 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι. 6 εκατομμύρια είναι εκτοπισμένοι και μισά από αυτό είναι παιδιά. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για τα σύνορα της Τουρκίας, του Λιβάνου, της Ιορδανίας που είναι κλειστά για αυτούς τους ανθρώπους. Και μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία καλεί την Τουρκία να ανοίξει τα σύνορά της με τη Συρία και από την άλλη κλείνει τα δικά της με το καλωσόρισμα του ΝΑΤΟ φτάνοντας στο Αιγαίο. Βεβαίως οι ιατρικές και ανθρωπιστικές ανάγκες των ανθρώπων είναι πάρα πολλές και αυτό που έχουμε δει, όχι σήμερα μόνο, και από τα τελευταία χρόνια και πάρα πολλά χρόνια, έχουμε δει την έλλειψη της πολιτικής βούλησης όπως παρά της απάντησης από την πλευρά της Ευρώπης. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το προφίλ έχει αλλάξει και έχει αλλάξει γιατί παλιά μιλάγαμε για νέους ανθρώπους οι οποίοι αναζητούσαν εργασία, σε ανθρώπους πραγματικά ας πούμε δεν έχουν άλλη επιλογή. Οι άνθρωποι που εμείς τους δεχόμαστε κλείνοντας τα σύνορα, με τις επαναπροωθήσεις και ανθρώπους οι οποίοι να χάνουν στη διαδρομή τους. Οι πολιτικές που έχουμε εφαρμόσει και εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή ως Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιώντας την κράτηση ως μέτρο αποτροπής, χρησιμοποιώντας τις κακές συνθήκες, φτάνοντας σε και ανθρώπους που σε πολιτικό επίπεδο πιστεύουν ότι φτιάχνοντας μια τουαλέτα έναν άνθρωπο, θα έχουν περισσότερους ανθρώπους να έρχονται. Αυτή είναι η πολιτική επικράτηση σήμερα στην Ελλάδα. Αυτό έλεγε ο Δήμαρχος Τιγκό, ο οποίος έγινε star στα αιτία των ειδήσεων, ως ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε αντίσταση στην κυβέρνηση. Μιλάμε για την εξωτερικεύση της διαχείρισης των συνόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δέχεται από χώρες όπως η Τουρκία, η Λιβύη, το Μαρόκο, το Ιράν κτλ. Να διαχειριστούν το δικό τους πρόβλημα, παρόλο ότι αποδέχονται ότι το βιογραφικό τους δεν είναι τόσο καλό όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κλείσιμο και άνοιγμα των συνόρων μέσα στην Ευρώπη, δηλαδή όταν έρχεται και λέει κανείς τα Σκόπια, κάνουν δεν τα Σκόπια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει και κλείνει τα σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τους φράκες στην Ουγγαρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει για πόσα ποσοστά ανθρώπων θα περάσουν, πότε θα περάσουν. Δηλαδή είναι απαράδεκτο να έχει ανθρώπους μέσα στο κρύο και στη βροχή και να έχεις, ας πούμε, να ανοίγουν και να κλείνουν τα σύνορα και να πιένουν. Γιατί χειριζόμαστε τα πρόβατα. Και τα πρόβατα στη Στρούγα δεν τα χειρίζονται έτσι. Παράλληλα, μιλάμε για τις επιστροφές. Τι είπα να πει, τι σημαίνει η επιστροφή των ανθρώπων πίσω. Αυτών των ανθρώπων που δεν δικαιούνται το δικαίωμα προστασίας. Όταν αυτή τη στιγμή το σύστημα δεν λειτουργεί και δεν δίνει δυνατότητα στους ανθρώπους να μπορούν να κάνουν το αίτημα ασύλου ή να μπορούν να διαχειριστούν το αίτημά τους. Άρα αυτή τη στιγμή η ταυτοποίησή τους ως Μαγκρέπ χώρες και οπότε αυτή τη στιγμή από την άφησή σας στην κράτηση και την κράτηση στην Τουρκία, χαιρόμαστε που η Τουρκία παίρνει κάποιους εκατοντάδες πίσω. Οι επαναπροωθήσεις ποτέ δεν σταματήσαμε. Παρουσιάζονται με διάφορους τρόπους. Λέγονται εντάξει δεν είναι επαναπροωθήσεις, είναι τίποτα, βάζουμε κάτι, κάποια εμπόδια κλπ. Υπάρχουν επαναπροωθήσεις.
Και βεβαίως αυτό που αυτή τη στιγμή γενιάζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χαιρόμαστε που η Τουρκία τον Ιούνιο του 2016 θα ενεργοποιήσει πιθανόν τον μηχανισμό της παναπροωθήσεων. Όλα αυτά που έχουμε καταγράψει ως πολιτικές έχουν καταγράψει επιπτώσεις στις ανθρώπινες ζωές. Πρώτα απ' όλα όσο αφορά τη βία στους ανθρώπους, όσο αφορά την επιπτώσεις στην υγεία και στην ψυχική τους υγεία, τις κακές συνθήκες και την εκμετάλλευση των ανθρώπων, μην μας φαίνεται περίεργο ότι ξαφνικά χάσαμε στην Ευρώπη 10.000 παιδιά, ότι οι γυναίκες είναι θύμα σεξουαλικής βίας. Βεβαίως και θα υπάρχουν όλα αυτά. Και δεν είναι 10.000 παιδιά, είναι παραπάνω παιδιά. Δεν θα κατέγραψε κανένας, κατέγραψε κάποιος πόσα παιδιά είναι, για να μπορεί να κρίνει το ακριβό κομμάτι. Και αυτή η διαχείριση, επειδή κάποιοι νομικοί που είναι εδώ στην αίθουσα μου πούνε ότι πρέπει να βρούμε κάποιους νομικούς ορισμούς όσο αφορά το κομμάτι του βασανιστήριου. Τι είναι το βασανιστήριο, σας δείξω μερικές εικόνες να δούμε αν είναι βασανιστήριο ή όχι. 3.771 άτομα χάσαμε το 2015, 10 ανθρώπους την ημέρα. 409 μέχρι σήμερα. Πόσους άλλους θα πρέπει να χάσουμε στην Ευρώπη, πόσους άλλους ας πούμε για να πάρουμε κάποια μέτρα να σταματήσουμε τους θανάτους. Αυτή ήταν η υποδοχή της Ευρώπης προς τους πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτές ήταν συνθήκες διαβίωσης την πρώτη μέρα μετά τα εγκαίνια στο hot spot στη Λέσβο. Αυτό ήταν το σπίτι για τον πρόσφυγο και τον μετανάστη. Αυτή ήταν η υποδοχή στην Ευρώπη των ανθρώπων. Αυτό είναι και παραμένει, είναι στη Μόρια. Ήταν η πρώτη μέρα μετά τα εγκαίνια. Αυτό ήταν το καλωσόρισμα των προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη. Οι ιατροί χωρίς σύνορα βρίσκονται σε όλη τη διαδρομή. Γιατί είμαστε στις χώρες που αυτοί οι άνθρωποι ξεκινάνε και βρισκόμαστε στη διαδρομή απαντώντας και δίνοντας προσπάθεια να σώσουμε όσες περισσότερες ζωές και παράλληλα να βελτιώσουμε το επίπεδο ζωής τους. Και αυτό δεν το λέμε από μια μέρα, το λέμε από το 2008 που ξεκινήσαμε τις διαδράσεις μας και παρεμβάσεις στην Ελλάδα, ξεκινώντας σε σημεία αφήξεων, σε κέντρα κράτησης, στα σύνορα, παντού όπου υπήρχαν αυτές οι ανάγκες. Και εδώ θα ήθελα να σου πω ότι όλα αυτά τα χρόνια, όπως και σήμερα, δεν λαμβάνουμε ούτε ένα ευρώ, ούτε από την Ελληνική Δημοκρατία, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χρήματα από ιδιώτες, οι οποίοι μας δίνουν δυνατότητα να είμαστε εκεί, όταν χρειάζεται και όσο χρειάζεται. Παρέχοντας γιατρική φροντίδα στους ανθρώπους στην άφηξη, παρέχοντας προγράμματα ψυχικής υγείας, παρέχοντας είδη πρώτης ανάγκης που είναι πάρα πολύ σημαντικά και για την υγεία αλλά και για την αξιοπρέπειά τους, παρεμβαίνοντας στείνοντας καταβλισμούς, παρεμβαίνοντας στείνοντας τουαλέτες, ντουζιέρες, μετακινούντας έχοντας λεωφορεία να μετακινούν τον κόσμο από διάφορα σημεία, όταν φτάνουν στα διάφορα σημεία για να μην περπατάνε τα 70 χιλιόμετρα με τα πόδια. Και βεβαίως και το σημαντικότερο κομμάτι από τον Μάιο του 2015, γιατί μπορούσαν να βλέποντας τους χιλιάδες ανθρώπους να κάνουν στη θάλασσα, ξεκινήσαν και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο και αυτή τη στιγμή είναι επιχειρήσεις διάσωσης που τρέχουν στο Αιγαίο. Αυτές οι εικόνες δεν είναι από πολύ μακριά, είναι πολύ κοντά εδώ δίπλα μας. Είναι η καινούργια σημεία εδώ που βρίσκονται πρόσφυγες και μετανάστες, όπου χρειάζεται να πηγαίνουμε κινητές μονάδες να παρέχουν ιατρική φροντίδα, να τους θεραπεύσουν και παρέχουν φροντίδα στις αυλές και στον κήπο του λιμενικού σώματος στη Σύμη. Είναι μια διαδρομή που οι ιατροί χωρίς να βρίσκονται σε όλα τα σημεία όπου περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ξεκινώντας από τον Μάρτιο μήνα στα Δωδεκάνησα, στη Λέσβο, Σάμο και στην Αθήνα. Ξεκινώντας από τον Απρίλιο, είμαστε στην Ιδωμένη από τον Απρίλιο του 2015. Και εδώ να περάσω λιγάκι να σας πω λιγάκι το τι μας λέγανε αυτοί οι άνθρωποι που φτάνουν. Οι περισσότεροι από αυτούς υποχρεωθήκανε να φύγουν λόγω της βίας, των βομβών, βλέποντας ήταν αντιμέτωποι με τη βία και παράλληλα όταν λάμβανε αυτοί οι άνθρωποι πριν φύγουν από τις χώρες τους απειλές. Στη διαδρομή τους δεχτήκαν τη βία από κυβερνητικά στελέχη που έχει να κάνει από αστυνομία, λιμενικό και άλλο διοικητικό προσωπικό. Δεχτήκαν βία από την ίδια τους, μέσα στην ίδια τους την κοινότητα. Βρήκαν στη διαδρομή τους ανθρώπους από την οικογένειά τους να χάνεται. Αφήσαν τη γυναίκα του τα παιδιά στα βουνά του Ιράν, αφήσαν τα παιδιά στο Αιγαίο, στη Λέσβο, στην Κος, στη Σάμο και συνεχίσαν το δικό τους ταξίδι. Άρα είδανε το θάνατο με τα μάτια τους καθημερινά. Και παράλληλα, κατά όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους, είχαν πάρα πολλά επεισόδια που έφεραν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Από πού έρχονται οι ασθενείς μας, 42% από τη Συρία, 29% από το Αφγανιστάν, 10% από το Ιράκ. Φέρνουν προβλήματα υγείας. Οι γιατροί χωρίς σύνορα το 2015
εξετάσεις και παρήχαν ιατρική φροντίδα σε πάνω από 100.000 πρόσφυγες και μετανάστες στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα ήταν γύρω 44.000. Τα 80% των προβλημάτων υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνδεόταν με το ταξίδι και με συνθήκες οικολογικής αυτών των ανθρώπων. Λοιμώξεις του αναπνευστικού, δερματολογικά και τραύματα τα οποία δημιουργηθήκαν χάρη των συνθήκων υποδοχής και όχι επειδή αυτοί οι άνθρωποι ήταν νοσούσαν. Βλέπετε ότι χρειάστηκε και δεν υπήρχε άλλη επιλογή, ήταν κυριάρχο σε αυτό το κομμάτι. Στα θέματα ψυχικής υγείας, το άγχος και η κατάθλιψη είναι το μεγαλύτερο μέγεθος για ανθρώπους οι οποίοι περνάνε καταρχάσεις. Ξέρετε ότι πάνω από 50% των ανθρώπων όταν ρωτηθήκαν, ξέραν ότι μπαίνοντας σε αυτή τη βάρκα, ξέρουν ότι θα πεθάνουν. Και φανταστείτε ότι την ψυχολογία ενός ανθρώπου ο οποίος μπαίνει σε μια βάρκα και ξέρει ότι θα πεθάνει. Άρα είναι μια επιλογή, είναι προτιμότερο με μια ελπίδα ότι μπορεί να φτάσει στην Ευρώπη, μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, που μόνο αλληλεγγύη δεν έχει δείξει, παρά να παραμείνει, γιατί θα είχε ένα σίγουρο θάνατο στις χώρες από που ξεκίνησε. Μπορούμε σε αυτούς τους ανθρώπους παράλληλα να παρέχουμε ήδη πρώτης ανάγκης, η οποία είναι μια εικόνα ενδεικτικά, είναι κάποια πράγματα. Είναι ήδη πρώτης ανάγκης, το οποίο εφαρμόζεται και προσαρμόζεται αναλόγως τις εποχές και τις ανάγκες των ανθρώπων. Παράλληλα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, στην Αθήνα έχουμε και ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά τα θύματα βασανιστερίων, ανθρώπων που επιζήσαν τα βασανιστήρια, σε συνεργασία και με το Ελληνικό Συμβούλιο της Πρόσφυγης και με την ΠΑΠΕΛ, όπου σε αυτούς τους ανθρώπους προσπαθούμε να καλύψουμε τις ιατρικές τους ανάγκες. Περνάω λίγο τις εικόνες, να δείτε λίγο τις υποδοχές, οι εικόνες που έχουμε καταγράψει από τη δική μας τη δράση. Και όπως σας είπα, το 2015, το Μάιο, ξεκινήσαμε την έρευνα και διάσωση και ήταν πάνω από 20.000 συνάνθρωποι μας οι οποίοι διασωθήκαν από τις ομάδες των γιατρών κορυφαίων. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη Λέσβο μαζί με την Greenpeace από τις 28 Νοεμβρίου, όπου κάνουμε επιχειρήσεις διάσωσης και έρευνας. Και θα ήθελα να σταθώ μόνο σε τρία τελευταία στιγμή και τελειώνω. Αυτή η εικόνα ήταν υποδοχή των ανθρώπων παλιά στον Εύρο, έτσι δεχόμασταν τα παιδιά. Αυτή ήταν η κράτηση Αυτή είναι η εικόνα από τα κέντρα κράτησης που κρατούσαν τους ανθρώπους. Αυτές ήταν συνθήκες διαβίωσής τους. Και εδώ είναι ένα στιγμιότυπο από την αναφορά του Ευρωπαϊκού Κέντρου Προέλευσης Νοσημάτων, που καλέστηκε τότε από την κυβέρνηση της Ελλάδος να τους ζητήσουν βοήθεια το τι να κάνουμε τις πρόσφυγες και μετανάστες στα κέντρα κράτησης. Όπου η απάντηση ήταν ότι οι συνθήκες διαβίωσης είναι αυτές που δημιουργούν το πρόβλημα και δεν έχουν πρόβλημα οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στα κέντρα κράτησης. Το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή η κράτηση έχει ξαναξεκινήσει. Είναι πάνω από 1.000 ανθρώπους οι οποίοι είναι στα κέντρα κράτησης. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τις συνθήκες, δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τις παροχές. Άρα αυτή τη στιγμή οι εικόνες, οι οποίες δεν ήταν πάρα πολύ μακριά, ήταν το 2015. Σας το θυμίζω αυτό απλώς για να θυμόμαστε και να ξέρετε ότι τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίσαμε στους χώρους κράτησης, πάνω από 63%, σχετιζόταν με τις συνθήκες παραμονής και διαβίωσης των ανθρώπων σε αυτούς τους χώρους. Το ίδιο με τα θέματα ψυχικής υγείας. Για να διαβάσετε περισσότερο, υπάρχει μια αναφορά που λέγεται ο αθέατος πόνος. Και αυτό τον αθέατο πόνος μην το ξεχάσουμε. Είναι διαθέσιμο online. Και παράλληλα, να σας θυμίσω κάτι όσον αφορά την Ευρώπη της αλληλεγγύης. Αυτή τη φωτογραφία την κουβαλάω πάντα μαζί μου. Είναι φωτογραφία από δύο παιδάκια από το Αφγανιστάν που έχουν όνομα. Στα παιδάκια αυτά και σε όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνανε, οι αρχές δίνανε έναν αριθμό. Το οποίο πολλές φορές όταν υπήρχαν λόγω της οικονομικής κρίσης δεν υπήρχαν μαρκαδόροι να το γράψουν, το γράφουν με στυλό και πολλές φορές επειδή μέσα στο κρύο δεν έγραφε, το ματώναν το χέρι. Στο ίδιο συνέβαινε και στα κέντρα κράτησης. Οι άνθρωποι δεν είχαν όνομα, έχουν έναν αριθμό. Αν τους φωνάξει 14α και 14β, κοιτάνε τους αριθμούς για να δουν ποιον φωνάζουν. Άρα φτάσαμε σε μια Ευρώπη η οποία θυμίζει, πέρα από το να κλείνει σύνορα και πέρα από το να περάσει νόμους στη Δανία και να μαζεύει τα χρυσαφικά και τα δημάτια, παράλληλα βάζει και αριθμούς που μας θυμίζουν πιθανόν άλλες εποχές. Άνθρωποι έχουν ένα όνομα και αυτή τη στιγμή νομίζω αυτό είναι δεν είναι απλώς συμβολικό το όνομα, ούτε είναι θέμα διαχείρισης. Αυτό έχει ένα στόχο, οι άνθρωποι να μην υπάρχουν ως όντα, υπάρχουν ως αριθμοί. Και εγώ προσωπικά δεν δέχομαι να μιλάω για αριθμούς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι όπως εσείς και εγώ. Με προβληματίζει.
Η αριθμή χαλιά είναι να τις χρησιμοποιούν, να πρέπει να ξέρουμε ότι είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι αυτό που συζητάμε. Θα σας έλεγα ότι μπορείτε να διαβάσετε την αναφορά μας που περιγράφει το 2015 το πόσα εμπόδια βρήκαν αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη. Και για να φτάσουμε στις προτάσεις, οι προτάσεις δικές μας όλο αυτό το διάστημα φωνάζουμε για μια νόμιμη και ασφαλή διαδρομή αυτούς τους ανθρώπους. Και αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε μια νόμιμη και ασφαλή διαδρομή αυτούς τους ανθρώπους, ας ανοίξουμε τον Εύρο. Ας ανοίξουμε τον Εύρο για να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι με ασφάλεια. Νομίζω ότι αν αυτή τη στιγμή φοβόμαστε με δηλώσεις του τύπου θα είναι θα εγκλωβιστούν στην Ελλάδα, εγκλωβιστούν στην Ελλάδα, αν πραγματικά ενδιαφερόμαστε για τις ανθρώπινες ζωές, των προσφύγων και των μεταναστών, ας ανοίξουμε και ας μην γίνουν τα σύνορα από μόνοι τους ένας λόγος για να εμποδίσουμε και να έχουμε να θρύνουν ανθρώπους ζωές. Όταν με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία δεχόμαστε το ΝΑΤΟ, το οποίο το μοναδικό στόχο θα έχει να κάνει πόλεμο κατά των γεννητών, νομίζω ότι ο πόλεμος του ΝΑΤΟ κατά των γεννητών είναι ο πόλεμος κατά των προσφύγων. Ας μην κυλιόμαστε. Όταν μιλάμε για ασφαλή μετακίνηση αυτών των ανθρώπων, ανοίγουμε τα σύνορα και επιτρέπουμε σε αυτούς τους ανθρώπους με αξιοπρέπεια και με ασφάλεια να περνάνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.